Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Μαλιγκόνη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε εδώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το προσφυγικό. Αναρωτιέμαι εάν το γεγονός ότι κυβερνήσατε 4,5 χρόνια έτσι ως ΣΥΡΙΖΑ σας περιορίζει κάπως ως προς τον τρόπο που θα ασκήσετε αντιπολίτευση, καθώς φαντάζομαι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι δεν αφήσατε πίσω σας μια μαγική εικόνα ως προς την διαχείριση του θέματος. Και όχι μόνο όσον αφορά το προσφυγικό, αλλά σε όλα τα ζητήματα θεωρώ ότι η εμπειρία της διακυβέρνησης της χώρας υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες θα έχει ως αποτέλεσμα την άσκηση μιας καλύτερης αντιπολίτευσης. Και όταν λέω καλύτερης, με επιχειρήματα, χωρίς κραυγές και χωρίς βεβαίως τον τρόπο που ασκήθηκε, που δεχτήκαμε την αντιπολίτευση τα προηγούμενα χρόνια. Με fake news, προσπαθώ και μια προσπάθεια να γίνει το άσπρο μαύρο, γιατί το βιώσαμε επί 4,5 χρόνια. Από εκεί και πέρα για το μεταναστευτικό, κύριε Μελιγκόνη, αν δούμε τη στάση της Νέας Δημοκρατίας τα προηγούμενα χρόνια, δεν είχε καμία σχέση δυστυχώς με την πραγματικότητα. Ασκήθηκε μια κριτική παντελώς αβάσιμη. Τώρα ακούω για πρώτη φορά τους γεωπολιτικούς λόγους ως αιτία των αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Πριν έφταιγε η κυρία Χριστοδουλοπούλου, πριν δεν φυλάζονταν καλά τα σύνορα. Για γεωπολιτικούς λόγους, πραγματικά 4,5 χρόνια δεν είχα ακούσει από κανένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα διαβάσαν μάλλον το καλοκαίρι αρκετά και ανακάλυψαν τους γεωπολιτικούς λόγους. Δεν θα πω σε καμία περίπτωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε όλα τέλεια όσον αφορά τη διαχείριση του προσφυγικού. Ναι. Γιατί όμως, όταν το 2015 και με την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι θέσεις φιλοξενίας ανέρχονταν στον αριθμό των 1,000, υπήρχαν μόνο 1,000 θέσεις. Ναι. Και παραδώσαμε στα μέσα του 2019 50,000 θέσεις φιλοξενίας. Αντιλαμβάνεστε ότι συντελέστηκε ένα πολύ σημαντικό έργο. Από εκεί και πέρα, ας δούμε και την τιμόρια. Γιατί είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων, ναι, λόγω και των πρόσφατων πολύ δυσάρεστων γεγονότων. Η Μόρια είχε κατασκευαστεί ως μια φυλακή για 100 άτομα, ένα κέντρο κράτησης 100 ατόμων. Δημιουργήθηκε ένας χώρος υποδοχής με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για 3.200 περίπου ανθρώπους. Το γεγονός ότι κατοικούσαν και ζούσαν 5.000, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι και να επικροτούμε επί ΣΥΡΙΖΑ, να επικροτούμε το γεγονός ότι υπήρχαν γύρω στους 2.000 ανθρώπους παραπάνω, ναι, σε αυτές τις δομές. Όμως όταν σήμερα, και τότε ήταν κολαστήριο η Μόρια, όταν σήμερα όμως ζουν 12 με 13.000 άνθρωποι, υπερδιπλάσιος αριθμός, αντιλαμβάνεστε ότι η Νέα Δημοκρατία τους πρώτους μήνες μετά τις εκλογές έκανε πολλά βήματα πίσω. Τι βήματα πίσω? Αν είχατε τώρα δίπλα σε ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα σας έλεγε καλά, τι περιμένατε να κάνουμε σε 3 μήνες, να λύσουμε το προσφυγικό? Όχι, να μην. Τι θα του απαντούσατε? Πρώτα απ' όλα θα του έλεγα ότι ήταν λάθος η πρώτη ενέργεια της κατάργησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Στήθηκε πολύ δύσκολα, δεν είχε θέλει κανένα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξύπνησε κάποιος το πρωί και είπε ας φτιάξουμε ένα Υπουργείο ακόμη. Δημιουργήθηκε ένα Υπουργείο γιατί το θέμα του προσφυγικού μεταναστευτικού θα μας απασχολήσει για πολλά χρόνια ακόμη. Και με πολλές δυσκολίες επιτεύχθηκε η δημιουργία και η στελέχωση αυτού του Υπουργείου. Η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να ικανοποιήσει μερίδα ψηφοφόρων της, καταργώντας αυτή την δομή, θεώρησε ότι θα λυθεί και το πρόβλημα. Ο στρουθοκαμιλισμός όμως, κύριε Μελιγκόνη, δεν επιλύει ποτέ ζητήματα. Και είδαμε ότι είχαμε τον προηγούμενο μήνα ρεκόρ στις αφίξεις προσφύγων και ξεπεράστηκαν ακόμη και οι πολύ μεγάλες ροές του 2016. Ναι. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να, επειδή το βίωσα και στην περιοχή μου, στον νόμο Φθιώτιδας. Και εκεί θα ερχόμουν τώρα, θα πήγαινα τώρα μάλλον. Σας πρόλαβα. Μιλάτε για τον Καραβόμηλο. Ακριβώς, πολύ καλά. Όταν λαμβάνετε μια απόφαση στην Αθήνα και ανακοινώνεται ή μάλλον μέσω διαρροών φτάνουν στα αυτιά των κατοίκων μιας περιοχής, είναι επόμενο να υπάρξουν αντιδράσεις. Πριν από πάντως και δελτίο τύπου να είχε βγει και να πήγαινε ο κύριος Χρυσογοίδης και να του ρωτούσε, δεν νομίζω να λέγανε ότι εντάξει, αφού μας ενημέρωσες νωρίς, κάνω ό,τι θέλεις. Έτσι δεν είναι? Με συγχωρείτε, είδατε ότι σε πολλές περιπτώσεις και θα αναφέρω και το παράδειγμα της περιοχής του Καραβομήλου στη Στυλίδα. Ναι. Πριν από κάποια χρόνια ο κύριος Βίτσας είχε επισκεφθεί πολλές
πολλές φορές στον Δήμο της Τηλίδας, είχε mm-hmm. συνομιλήσει με τον τότε δήμαρχο, τον κύριο Γκλέτσο, και είχαν προταθεί η μίσθωση ξενοδοχείων, είχε προταθεί ακόμη και να ενοικιαστούν σπίτια, είχε γίνει μια διεξοδική συζήτηση. Mm-hmm. Δεν είχε προχωρήσει τότε η διαδικασία, γιατί βρέθηκαν άλλες βέλτιστες λύσεις. Από εκεί και πέρα είναι γεγονός ότι αυτή η τακτική του αποφασίζομαι και διατάσσομαι της Νέας Δημοκρατίας, mm-hmm. λαμβάνουμε μια απόφαση, δεν γνωρίζει τίποτα ο Περιφερειάρχης Θερέας Ελλάδος, η Δήμαρχος Στυλίδος και κανένας άλλος παράγοντας της περιοχής, είτε του πρώτου βαθμού ή του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, οδήγησε σε αυτές τις αντιδράσεις. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αντιληφθούν το μέγεθος επιτέλους του ζητήματος ναι. αυτού και να το αντιμετωπίσουν με την δέουσα σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα. Πάντως, αν το κάνουν αυτό, θα πρέπει οι τοπικές κοινωνίες να δεχθούν, να συμβάλλουν και αυτές στο συγκεκριμένο θέμα. Σας το λέω αυτό γιατί το ρεπορτάζ έλεγε ότι όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, στις διάφορες κινητοποιήσεις που εκδηλώνονταν στις τοπικές κοινωνίες, υπήρχαν και γαλάζια στελέχη και γαλάζιοι πολιτευτές, ενίοτε και βουλευτές. Υποθέτω ότι αν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επιμείνει στο να ανοίξει ο Καραβόμηλος το στρατόπεδο ως κέντρο φιλοξενίας, δεν θα σας δούμε απ' έξω με τους διαμαρτυρόμενους. Όχι, αλλά κύριε Μελγκόνη, ερχόμαστε σε αυτό που προανέφερα. Ναι. Όταν επί 4,5 χρόνια οι κυρίες και οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας ρίχναν απλά την ευθύνη για αυτήν την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να αντιληφθούν, ενώ την είχαν βιώσει, γιατί mm-hmm. το 2014, την άνοιξη του 2014, είχαμε τις πρώτες πολύ σημαντικές ροές. Ενώ γνώριζαν mm-hmm. το πρόβλημα, προσπαθούσαν και πέρασε στην ελληνική κοινωνία, λόγω της πλειοψηφίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης που ελέγχουν, πέρασε ότι ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν φυλάμε καλά τα σύνορά μας κτλ. Και κάνουμε καλέσματα να έρθουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες να ζήσουν στην Ελλάδα, ενώ όλοι διέρχονταν από mm-hmm. εδώ και πηγαίναν στις χώρες βόρειας ή κεντρικής Ευρώπης. Όταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα προκειμένου να αποσπάσουν ψήφους όχι μόνο ακροδεξιούς και παραδοσιακών δεξιών ψηφοφόρων, δεν λένε την αλήθεια στον ελληνικό λαό και τον ποτίζουν με μίσος, πράγμα το οποίο συνέβη και με την διαχείριση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας του Μακεδονικού, mm-hmm. θα αντιμετωπίζουμε αυτά τα φαινόμενα. Αν εξ αρχής είχε ασκηθεί μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση mm-hmm. και δεχόμασταν τις κατηγορίες για αναποτελεσματικότητα πολλές φορές ή για πλημελή λειτουργία κάποιων mm-hmm. μηχανισμών, σίγουρα και η ελληνική κοινωνία θα μπορούσε πολύ διαφορετικά να αντιμετωπίσει το ζήτημα. Όταν όμως όλα τα μέσα είναι απέναντι και η Νέα Δημοκρατία βάλει και στοχοποιεί αυτούς τους ανθρώπους, γιατί στοχοποιήθηκαν, να θυμηθούμε δηλώσεις κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι λέγανε ότι θα πρέπει να τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη. Mm-hmm. Και επανέρχονται σήμερα ναι. και ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Γεωργιάδης με αυτή την ακραία ρητορική. Και πάλι έβαλαν το χεράκι τους προκειμένου η ελληνική κοινωνία να επιδείξει αντανακλαστικά αρνητικά όσον αφορά τη διαχείριση αυτού του ζητήματος. Και άρα λέτε τώρα έχουν εγκλωβιστεί σε αυτό, στη ρητορική τους, στην προεκλογική. Ακριβώς. Βλέπετε τις τελευταίες ημέρες ότι ξεκινούν και μία συζήτηση του αν είναι μεταναστευτικό το ζήτημα, είναι προσφυγικό, ναι. προσπαθούν να πετάξουν την μπάλα στην εξέδρα. Με επικοινωνιακούς τρόπους δεν θα λυθεί το ζήτημα. Αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούν καλά. Μπορεί στο δημόσιο λόγο για κάποιες μέρες, εβδομάδες να επικρατήσουν συζητήσεις του αν είναι μεταναστευτικό ή προσφυγικό, που για μένα λίγη σημασία έχει, αλλά θα πρέπει να απαντήσουν στο πώς θα επιλύσουν το ζήτημα. Πώς δεν θα διαταραχθεί η ειρήνη στις τοπικές κοινωνίες, πώς αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει από εμπόλεμες ζώνες, έχουν περάσει, έχουν βιώσει πολύ άσχημες στιγμές στη ζωή τους, θα έχουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης μέχρι να κρυθούν τα αιτήματά τους. Ανταυτού επιλέγουν και πάλι τον δρόμο της επικοινωνίας και όχι της ουσίας. Κύριε Σαρακιώτη, για να μην είναι μονοθεματική κουβέντα μας, να σας ρωτήσω το εξής. Είπατε πριν, προαναγγείλατε μάλιστα κιόλας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει μετρημένη αντιπολίτευση. Σωστά. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, το γεγονός ότι σήμερα είπατε παρόν στις συμβάσεις για την εκμετάλλευση υδρογων ανθράκων που διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι οξύμορο? Είναι αυτό δείγμα μετρημένης αντιπολίτευσης ή μήπως σιγά σιγά το γυρίζετε στο όχι σε όλα? Όχι, σε καμία περίπτωση. Ας δούμε την πραγματική
αιτία του παρόν. Ναι. Όταν το 2015 θυμόμαστε ότι τα ΕΛΠΕ ήταν ένα ζημιογόνα, mm-hmm. με ελλείμματα περίπου στα 300 εκατομμύρια. Ναι. Πλέον τα ΕΛΠΕ εντάσσονται στην λίστα με τις 100 μεγαλύτερες εταιρείες ενεργειακούς mm-hmm. κολοσσούς. Και είναι πλεονασματικά. Έγινε πολλή δουλειά τα προηγούμενα χρόνια και γι' αυτό το λόγο κατάφεραν τα ΕΛΠΕ να συμμετάσχουν και σε κοινοπραξίες προκειμένου για την εκμετάλλευση του πλούτου της χώρας. Όταν η Νέα Δημοκρατία ξεκινά, mm-hmm. Αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση και το πρώτο που την ενδιαφέρει είναι η ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ, αντιλαμβάνεστε ότι μέσα σε αυτό το σχέδιο εντάσσουν και τις συμβάσεις παραχώρησης. Αυτό είναι το σκεπτικό του παρόν. Άρα τώρα λέτε παρόν, όχι, τέλος πάντων. Σε αυτά τα οποία πριν λέγατε επειδή στη δική σας τη σύμβαση εσείς ξέρατε ότι ως κυβέρνηση θα κρατήσετε τον έλεγχο των ΕΛΠΕ, ενώ τώρα άμα φύγουν τα ΕΛΠΕ θα πάει σε ιδιώτες και όλη η εκμετάλλευση υδρογων ανθράκων. Μα είναι ξεκάθαρο, mm-hmm. κυρία Μελιγκόνη. Τα βήματα που γίναν στα ΕΛΠΕ, ναι. αλλά και τα βήματα που έγιναν με την εκμετάλλευση των υδρογων ανθράκων δεν είχαν γίνει πολλά χρόνια mm-hmm. τώρα. Ο πλούτος της χώρας μας παρέμενε ανεκμετάλλευτο. Εκεί ήταν και με τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας δεν δημιουργήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα κοιτάσματα, αλλά κανείς δεν ενδιαφέρθηκε ναι. για την αξιοποίησή τους. Βέβαια, άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι είναι άλλο πράγμα η γεώτρηση και άλλο πράγμα η εξόρυξη και να κρατάει επιφυλάξεις ως προς το εάν πρέπει να ξεκινήσουν εξορύξεις. Είμαστε στο πρώτο στάδιο αυτή ναι. τη στιγμή. Αφού θα έχουμε τα αποτελέσματα από τις ενέργειες των κοινοπραξιών, τότε θα μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια τεχνική mm-hmm. συζήτηση. Αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο αυτό που αναφέρουμε, ότι δεν είναι δυνατόν τα ΕΛΠΕ αυτή τη στιγμή να έχουν μια τέτοια mm-hmm. Θέση, να προσφέρουν, να συνεισφέρουν στο δημόσιο, να εμπλέκονται με συμβάσεις για την εκμετάλλευση των υδρογων ανθράκων και να έρθει μια κυβέρνηση να τα ξεπουλήσει. Τότε έχουν γίνει βήματα ναι. για την εξυγίανσή τους. Σας το ρωτήσω από την άλλη πλευρά. Γιατί είπατε παρόν και αφού η κυβέρνηση έχει σχεδόν ανακοινώσει ότι θα πουλήσει τα ΕΛΠΕ, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι υπήρξε και επενδυτικό ενδιαφέρον, διαπίστωσε επενδυτικό ενδιαφέρον στο ταξίδι του στην Αμερική. Γιατί δεν ψηφίσατε κατά, όπως κάναν τέσσερις σύντροφοί σας βουλευτές, ο κύριος Φίλης, ο κύριος Παπαχριστόπουλος, ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Ζουράρης. Υποθέτω μη τηρώντας τη γραμμή την κομματική. Ξεκαθάρισε ότι ήταν συμβάσεις οι οποίες mm-hmm. είχαν προετοιμαστεί και είχαν δουλευτεί από τον κύριο Σταθάκη. Οπότε δεν θα μπορούσατε να πείτε όχι, ας πούμε. Σε συνέχεια άλλων ναι. συμβάσεων, πολλών συμβάσεων mm-hmm. και στον Κυπαρισιακό και σε πολλές γωνιές της Ελλάδος έχουν υπογραφεί αντίστοιχες συμβάσεις. Άρα θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να ψηφίσουμε όχι. Ως προς την ουσία του θέματος, θεωρείτε ότι τώρα που μιλάμε όλοι για κλιματική αλλαγή, πράσινη ανάπτυξη κτλ., σε μια χώρα που ζει και από τον τουρισμό, δεν είναι κάπως παρακινδυνευμένο να δούμε να φυτρώνουν πλατφόρμες εξόρυξης υδρογων ανθράκων λίγα χιλιόμετρα πιο μέσα από εκεί που θέλουμε να παίρνουμε γαλάζιες σημαίες για να κολυμπάνε οι τουρίστες μας? Και εμείς φυσικά, όχι μόνο οι τουρίστες μας. Κύριε Μελιγκόνη, γι' αυτό το λόγο. Ναι. Είμαστε κατά της ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ. Mm-hmm. Θα είναι διαφορετική τελείως η αντιμετώπιση όταν μετέχει το ελληνικό δημόσιο ναι. στα ΕΛΠΕ, στην αντιμετώπιση που θα υπάρξει mm-hmm. και σε τέτοια ζητήματα στα οποία πολλές φορές οι ιδιώτες δεν έχουν τις ίδιες ανησυχίες. Στοχεύουν μόνο στο κέρδος. Είναι ακόμη ένας λόγος αυτό που προαναφέρατε, που στηρίζει την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι τα ΕΛΠΕ έχουν εξυγειανθεί πλέον και θα πρέπει να μείνουν στο ελληνικό δημόσιο. Πάμε τώρα στη χθεσινή απεργία. Είδα την δήλωση του κυρίου Τσίπρα με την οποία επιτέθηκε στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος με τη σειρά του είχε επιτεθεί στους απεργούς. Όμως φαντάζομαι θα είδατε τις εικόνες που δεν δείχνουν, για να το πω κομψά, να βουλιάζει και το Σύνταγμα. Αυτό σας δείχνει ότι τέλος πάντων η περίοδος ανοχής, χάριτος όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε της κυβέρνησης, δεν έχει τελειώσει ακόμη? Κύριε Μελιγκόνη,
είναι μία από τις περιπτώσεις που η Νέα Δημοκρατία κινείται στα πλαίσια των προεκλογικών της εξαγγελιών. Δεν μπορώ να την κατηγορήσω ότι άλλα έλεγε προεκλογικά, άλλα κάνει τώρα. Τι εννοείτε? Θυμάστε τι έλεγε για το Μάτι, πώς έπραξε αργότερα με την αναβάθμιση του τότε αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, τον έκανε Γενικό Γραμματέα Προστασίας του Πολίτη. Άλλα έλεγε για το Μακεδονικό, άλλα λέει τώρα. Άλλα έλεγε για τα πλεονάσματα και τη συμφωνία για το χρέος, άλλα λέει τώρα. Αλλά έλεγε για την ανάπτυξη, αλλά λέει τώρα. Όσον αφορά τα εργασιακά, είχε κοινή και έχει κοινή γραμμή. Να θυμίσουμε ούτως ή άλλως ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν και ο κύριος Βούτσης, ήταν αυτός που δημιούργησε τον υποκατώτατο μισθό, αυτός που μείωσε τον κατώτατο μισθό και ήρθε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τον Φεβρουάριο, τον περασμένο Φεβρουάριο, να αποκαταστήσει αυτές τις αδικίες. Θα επιμείνω όμως, εσείς τους κατηγορείτε για ό,τι κάνανε στα εργασιακά. Χθες ο κόσμος δεν έδειξε να συγκινείται ιδιαίτερα. Αυτό είναι σίγουρα ένα ζήτημα. Mm-hmm. Όταν ο κόσμος αντιληφθεί τι συνέβη με την ψήφιση της τροπολογίας πριν από ένα περίπου μήνα, στα τέλη του Αυγούστου, mm-hmm. όταν καταργήθηκε η αιτιολογημένη απόλυση από μια τροπολογία του κυρίου Βρούτση, όταν αντιληφθεί τι δρομολογεί η Νέα Δημοκρατία, θεωρώ ότι θα διεκδικήσει τα δικαιώματά του και θα αυξηθούν οι άνθρωποι που θα βρίσκονται στις πόρειες. Από εκεί και πέρα είναι φανερό ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιδεικνύει μια αλαζονία πρωτοφανή. Επιτίθεται σε ό,τι δεν του αρέσει. Είχαμε τις επιθέσεις σε κυριακάτικη εφημερίδα η οποία αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Έχουμε την επίθεση προς τους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους. Ό,τι δεν ταιριάζει με τα πιστεύω του κυρίου Μητσοτάκη είναι εχθρός του. Μάλιστα. Κύριε Σαραγκιώτη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα και που είχαμε. Κύριε Μελιγκόνη. Καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε τώρα στο θέμα της απεργίας, καθώς πολιτική σύγκρουση έχουν